η ελπίς μου απατεί καταφύγη μου ο Υιός. Σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τρίας Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μητέρ του Θεού φύλαξον με. Αγιολόγιον 7 Αυγούστου. Ο Άγιος Δομέτιος, ο Πέρσης και οι μαθητές του. Ο Άγιος Αστέριος, ο Σιωμάρτυρας και Θαυματουργός. Ο Όσιος Ορ. Οι Όσιοι Μύργοι, 10.000, ασκητές Φιβαίοι. Η Οσία Ποταμία, η Θαυματουργός. Ο Άγιος Νάρκησος, ο Ιερομάρτυρας Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Ο Όσιος Υπερέχιος. Ο Άγιος Σόζων από την Οικονίδια. Ο Όσιος Θεοδόσιος, ο Νέος, ο Ιαματικός. Ο Όσιος Δομέτιος, ο Συμπιοφόρος. Ο Όσιος Νικάνορ, ο Θαυματουργός. Μνήμη Βαρβαρικής Επιδρομής. Ο Όσιος Βαρτάν, ο εξ Αρνημίας Μάρτυρας. Εν γέμια ναού της Θεοτόκου, εν Γοργιανές. Ο Όσιος Ποινίν, εν το Σπηρέο, ο Πολυπαθής Ρώσος. Ο Όσιος Ποινίν, ο Νηστευτής Ρώσος. Η Οσία Κανδίδα, η Βυζαντία. Όσιος Ιωσήφ, ο Γεροντογιάννης. Σήμερα, αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, το αγιολόγιο μας είναι πλούσιο. Ας αρχίσουμε με τον Άγιο Δομέτιο, τον Πέρση και τους δύο μαθητές του. Ο Οσιομάρτυρας Δομέτιος ήταν Πέρσης και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Διδάχθηκε τη χριστιανική πίστη από κάποιο χριστιανό που ονομαζόταν Άβαρος. Όταν το έμαθαν αυτό οι άνθρωποι του σπιτιού του, εξεγέρθηκαν εναντίον του και ο Δομέτιος αναγκάστηκε να τους εγκαταλείψει. Κατέφυγε στην πόλη Νησίδη, στα Βυζαντινά σύνορα, όπου κλείστηκε σε κάποια μονή. Ανεχώρησε όμως και από εκεί για να έρθει στη Θεοδοσιούπολη, στη Μονή Σεργίου και Βάκχου, όπου ο Δομέτιος καλλιέργησε σε μεγάλο βαθμό τις αρετές του Ευαγγελίου. Ο προϊστάμενος της Μονής, Ούρβελ, βλέποντας την πνευματική ανωτερότητα του Δομετίου, θέλησε να τον κάνει πρεσβύτερο. Αλλά ο αγώνας του Δομετίου δεν ήταν πώς θα αρπάξει αξιώματα, αλλά πώς θα τα αποφύγει. Διότι έμαθε από τον Κύριο του, από τον Κύριο του Ιησού Χριστό να είναι ταπεινός στην καρδία, που σημαίνει ταπεινός στο φρόνημα και την εσωτερική διάθεση. Γι' αυτό και έφυγε στα όρη που και ζούσε μέσα σε μια σπηλιά με δύο μαθητές του. Όταν κάποτε περνούσε από εκεί ο Ιουλιανός ο Παλαβάτης, διέταξε να τον σκοτώσουν. Οι στρατιώτες του Ιουλιανού βρήκαν τον Δομέτιο και τους μαθητές του να ψάλουν μέσα στη σπηλιά και τους φώνησαν με λιθοβολισμό. Ο Άγιος Αστέριος, ο Σιωμάρτυρας και Θαυματουργός.
Πότε και πού μαρτύρησε δεν αναφέρουν οι συναξαριστές. Στους περισσότερους από τους κώδικες αναγράφεται ως μάρτυρας και συγκλητικός διαξήφου τελειοφής. Στον συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου αναφέρεται ως οξιομάρτης και θαυματουργός. Όσιος ορ. Όσιος αυτός ασκήτευε στο όρο συγκλητρίας, στην αρχή και για λίγα χρόνια έκανε ερημίτης, με νηστεία, προσευχή και μελέτη του Θείου Λόγου. Κατόπιν όμως τον ανακάλυψαν χριστιανοί που επιζητούσαν πνευματικό οδηγό και από τότε η φήμη της αγιότητάς του απλώθηκε παντού. Χιλιάδες επισκέπτες πήγαιναν κοντά του για να ωφεληθούν από την διδασκαλία και την ταπεινοφροσύνη του. Στη συνέχεια όσιος ορ ανέπτυξε αδελφότητες και ίδρυσε μοναστήρια στα οποία με πολύ ζήλο καλλιεργούνταν η πνευματική και η σωματική εργασία. Επίσης ο Όριος είχε το χάρισμα του λόγου και ήξερε πότε να σιωπά και πότε να μιλάει. Απεβίωσε ειρηνικά 90 ετών, διατηρώντας τη διάρκεια του μυαλού του μέχρι τελευταίας του πνοής. Οι όσοι ενήργοι, 10.000, ασκητές φιδαίοι απεβίωσαν ειρηνικά. Η Οσία Ποταμία, η θαυματουργός, μαρτύρησε διαξήφους. Ο Άγιος Νάρκησος, ο Ιερομάρτης, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αναδείχθηκε 300 ή κατάλληλος 301ος επίσκοπος Ιεροσολύμων από τον πρώτο που ήταν ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Ήταν άντρας εγκρατής, φιλάνθρωπος, διδακτικός και άκαντος στην εκτέλεση του καθηκοντός του, χωρίς να εμποδίζεται από την αντίδραση των μοχθηρών εχθρών του. Σε κάποια συγχωρία που κάποτε οργανώθηκε εναντίον του, παρουσιάστηκαν τρεις ψευδομάρτυρες. Ο πρώτος, για να επιβεβαιώσει την ψευδοκατάθεσή του, είπε ότι αν λέει ψέματα να πέσει φωτιά και να τον κάψει. Ο δεύτερος είπε να γίνει σκολικόβρωτος και ο τρίτος να τυφλωνόταν. Δεν πέρασε λοιπόν πολύ καιρός και οι ψευδομάρτυρες τιμωρήθηκαν όπως τους άρμοζε. Ο πρώτος κάηκε από κεραυνό. Ο δεύτερος αρρώστησε βαριά και το λεπρό σώμα του έτρωγαν σκουλίκια. Και ο τρίτος τυφλώθηκε. Ο Νάρκησος ανέβηκε 2 φορές στο θρόνο και πατριάρχησε συνολικά 26 χρόνια. Απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 116 ετών. Ο Όσιος Υπερέσιος υπήρξε από τους μοναχούς που μαζί με την πίστη κατήχαν και τους θησαυρούς της χριστιανικής φιλοσοφίας. Ήταν ήρεμος, γλυκός και σπάνια τον πλησίαζε η φλόγα της ορκής. Έλεγε δε συχνά. Ο μη κρατών γλώσσης αυτού εν καιρό οργής ουδέ παθών κρατήσει ότι ούτως. Απεβίωσε ειρηνικά γεμάτος χάρη από τον Θεό. Ο Άγιος Σόζον από την Νικομήδια. Τον έριξαν στη φωτιά και θαυματολογικά με τη θεία χάρη βγήκε αυλαβής. Στη συνέχεια απεβίωσε ειρηνικά. Ο Άγιος Θεοδόσιος, ο νέος, ο Ιαματικός, γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς ευσεβείς χριστιανούς το 862. Από μικρός είχε θερμή πίστη και αγάπη προς τον πλησίον. Αφού έδωσε όλη του την περιουσία στους φτωχούς, αποφάσισε να αποσυρθεί στον Ησυχαστικό Δίο, λίγο έξω από την Αθήνα. Αλλά επειδή εκεί τον ενοχλούσαν, πολλοί γνώριμοι του κατέφυγε στο Άργος, όπου έστησε το ησυχαστήριό του. Εκεί επίσης έκτισε και ναό στο όνομα του Τιμίου Προδρόμου, όπου έτρεχαν πολλοί και τον συμβουλεύονταν. Τον φθόνησαν όμως μερικοί ιερείς, που νόμιζαν ότι ελάττωνε τα εισοδήματά τους και τον κατήγγειλαν στον Αρχιεπίσκοπο Άργους, Άγιο Πέτρο, 3 Μαΐου. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως Πέτρος κατάλαβε την αφιλοκερδία και την ευσέβεια του Θεοδοσίου, με αποτέλεσμα να τον ενισχύει συνεχώς στο θεάρεστο έργο της ελεημοσύνης. Έτσι ο Θεοδόσιος απεβίωσε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα και στην κηδεία του εθρύνησε όλος ο λαός και ο κλήρος του Άργους. Ο Όσιος Δομέτριος, ο Σημειοφόρος. Ο Όσιος αυτός ήταν αγιορείτης, ασκητής, που ασκήτευε στα όρια της Μονής Φιλόθεων. Έκανε μάλιστα και θαύματα και απεβίωσε ειρηνικά. Αυτός είχε μαθηθεί τον οσιομάρτυρα Δανιανό. Όσιος Νικάνορ, ο θαυματουργός. Όσιος Νικάνορ ήταν από τη Θεσσαλονίκη και έζησε τον 14ο αιώνα.
Οι γονείς του ονομαζόταν Ιωάννης και Μαρία. Ήταν πολύ πλούσιοι αλλά και πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Απόκτησαν μόνο ένα παιδί που το ονόμαζαν Νικόλαο και από την αρχή προσπάθησαν να τον αναθέσουν σύμφωνα με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Αλλά ενώ ο Νικόλαος ήταν 20 χρονών, πεθαίνει ο πατέρας του και μετά από λίγα χρόνια και η μητέρα του. Τότε αυτός διανύρασε όλη του τη μεγάλη κληρονομιά στους φτωχούς και έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνορ. Κατόπιν, με την επιμονή του αρχιερέως Θεσσαλονίκης, εδέχτηκε να γίνει και ιερέας, στο Βέρνιο, Βρεβενών, που το έλεγαν του Καλιστράτου. Υπήρχε μονή που έκτισε ο μόνιμος μοναχός. Εκεί λοιπόν πήγε και ο Νικάνορ για να μονάσει και από εκεί κατέβαινε και εμψύχωνε τον λαό των κύριων πόλεων και χωριών να μένουν σταθεροί στην πίστη τους, ακόμη και με θυσία της ζωής τους. Κάποια νύχτα και ενώ ο Νικάνορ προσευχόταν, άκουσε φωνή να του λέει να πάει στην κορυφή του όρους και από εκεί θα βρει την εικόνα του Κυρίου. Πράγματι, την επόμενη ημέρα τα λεγόμενα της φωνής επαληθεύτηκαν. Και ο Νικάνορ στο σημείο εκείνο έκτισε εκκλησία και μοναστήρι στο όνομα της μεταμόρφωσης του Κυρίου. Η Αγία Ζωή του Οσίου Νικάνορα τερμάτισε την 7η Αυγούστου 1419, κατάλληλος το 1519. Το σεβάσμιο λείψανό του τάθηκε στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου.
Άγιος Βατάν, ο εξαγνίας μάρτυρας, εν γένεια ναού της Θεοτόκου εν Γοργιανές, κατά τον Πατριακό Κώδικα 266, όσιος ποινήν εν το Σπηλαίο, 1110 μετά Χριστόν, ο πολυπαθής Ρώσος, όσιος ποινήν ο νηστευτής Ρώσος, 14ος αιώνας, η Ιωσία Καμπίδα, η Βυζαντία, όσιος Ιωσήθ ο Γεροντογιάννης, οι γονείς του Οσίου, Εμμανουήλ και Ζαμπία, ευσεβείς και ενάρετοι άνθρωποι, ζούσαν στις Λίφιδες, ονομαστό χωριό της Σικίας, Κρήτης. Όσιος γεννήθηκε το 1799 στα ερυπωμένα κελάκια της Μονής Κάψα, όπου είχαν καταφύγει οι γονείς του, λόγω τουρκικής επιδρομής. Ο Ιωάννης Βιτσέντος, όπως ήταν το κοσμικό όνομα και το επίθετο του Οσίου, μέχρι να μεγαλώσει βοηθούσε τον πατέρα του στις αγροτικές εργασίες. Ζωηρός και ατίθασος τον χαρακτήρα, λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας σχολείων δεν έμαθε γράμματα. Ήταν όμως φιλομαθής και έξυπνος. Σε νεαρή ηλικία παντρεύτηκε τη χωριανή του Καλλιόπη της οικογενείας Γεροντίνων και απέκτησε 4 παιδιά, 3 κόρες και έναν γιο. Η αγροτική ζωή και οι συχνοί διαπληκτισμοί με τους Τούρκους τον ανάγκασαν να μένει στο Μετόχι που είχε στην τοποθεσία Κατσαρόλη, κοντά στις Λίφινες. Αυτή η απομονώση αγρίωσε περισσότερο τον ίδιο δύστροπο χαρακτήρα του. Έγινε ευέξαρτος, σκληρός, εριστικός και ανελεήμων. Ένα τίσμα όμως με τον θάνατο της μικρής του κόρης Ειρήνης, η νέα Κυριακή που αυτός είχε φύγει να κάνει εμπόριο, άλλαξε ριζικά τη ζωή του. Και κατόπιν σαν μοναχός συμβούλευε, κι αν θες ζωή παντοτινή να δεις εις βασιλεία Κυριακάς και εορτάς πράσε, σύχναται, στην εκκλησία. Μετά από διάφορες περιπέτειες αφήνει την οικογενειακή του, την οικογένειά του στην πρόνοια του Θεού και γίνεται μοναχός στη Μονή του Κάψα, την οποία ανακοινίζει και αφιερώνεται ολόψυχα στην λατρεία του Θεού. Αφού έζησε αρκετά χρόνια ζωή Αγία, παρέδωσε ουσιακά την τυχή του στον Θεό στις 8 το πρωί της 6ης Αυγούστου 1874. Σύμφωνα με παραδόσεις και μαρτυρίες ντόπιων κατοίκων, αλλά και άλλων, επετέλεσε πολλά θαύματα προ και μετά το θάνατό του. Είναι τοπικός Άγιος και η μνήμη του γιορτάζεται την 7η Αυγούστου. Η ανακομιδή των νησάνων έγινε με άδεια του οικείου Μητροπολίτη την 7η Μαΐου 1982 και η μνήμη της γιορτάζεται την 3η προς Τετάρτη της Διακαινησίου. Ακολουθία του Οσίου αυτού την έγραψε ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, ο Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, την οποία μαζί με τον βίο του Οσίου εξέδωσε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Κάψα Σιτίας Κρήτης το 1993. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πέρλος και το Θεό δόξα, να έχετε μια καλή και όμορφη ημέρα. Εν Χριστώ. Η ελπίσμο πατή καταφύγη μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία. Την πόλη